Την αναγκαιότητα μέσα σε όλα τα σχολεία όλων των βαθμίδων να βρίσκονται ψυχολόγοι επανέλαβαν σήμερα στο πλαίσιο του 8ου Διεθνού Συνεδρίου του Ινστιτούτου Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών ομιλητές εκπαιδευτικοί που στάθηκαν στον παράγοντα πανδημία, δίνοντας στοιχεία που σοκάρουν. Καθώς σε τοπικό επίπεδο υπολογίζεται ότι εκτός από τα γνωστικά κενά, ο τριπλάσιος αριθμός μαθητών σε σχέση με το παρελθόν αντιμετωπίζει και ψυχολογική επιβάρυνση. Έχουμε τους πρώτους δείκτες που δυστυχώς τα αποτελέσματα είναι απογοητευτικά. Ότι τα ψυχοσυναισθηματικά προβλήματα είναι πάρα πολλά, τα κενά της γνώσης τεράστια, είναι ένα παιδί που ξεκίνησε πρώτη δημοτικού και ξαφνικά βρίσκεται στην τρίτη, χωρίς να έχει προσλάβει τις γνώσεις και τη διαδικασία μάθησης με τον τρόπο που θα έπρεπε τα δύο προηγούμενα χρόνια. Η ανάγκη στήριξης των παιδιών κρίνεται επιβεβλημένη, ενώ κάθε ηλικιακή ομάδα έχει διαφορετικό βαθμό επηρεασμού. Στα μικρά παιδιά είναι ψυχολογικά κάποια προβλήματα. Στους πιο μεγάλους ήταν δυσκολίες αποκλεισμού στο σπίτι, δυσκολίες αν είχαν πρόσβαση στο διαδίκτυο ή την τεχνολογία. Σαν πανεπιστήμιο στην Κύπρο βοηθήσαμε τους φοιτητές και οικονομικά και με την τεχνολογία για να μπορέσουν να, όσον ήταν δυνατόν να συνεχίσουν τις σπουδές τους. Νομίζω ότι η πολιτεία προσπαθεί. Δεν είναι αρκετό. Δεν είναι αρκετό διότι το πλήθος που θα πρέπει να υποστηριχθεί είναι αρκετά μεγάλο. Ψυχολόγοι στα σχολεία. Ψυχολόγοι στα σχολεία είναι ένα αίτημα χρόνων που θα έπρεπε να υπάρχει πριν την πανδημία, για να προλαμβάνει τέτοιες καταστάσεις. Στο κομμάτι της ψυχικής ενδυνάμωσης που αναφέρθηκαν οι ομιλητές, ενέταξαν και το καθεστώς των αναπληρωτών εκπαιδευτικών, που δεν βοηθάει, όπως είπαν, στο χτίσιμο στενών σχέσεων μέσα στο σχολείο μεταξύ μαθητών, δασκάλων ή καθηγητών, λόγω των συνεχόμενων μετακινήσεων. Την ώρα που η ασφάλεια μέσα στο χώρο του σχολείου, όπως είπαν, λειτουργεί καταλυτικά, προς μια κατεύθυνση εξισορρόπησης των προβλημάτων. Ο αναπληρωτής είναι μια κατάσταση απαράδεκτη για την εκπαίδευση. Πολύ φοβάμαι όμως ότι τόσο στο δημόσιο τομέα όσο και στον ιδιωτικό διαδίδονται και επικρατούν οι ελαστικές σχέσεις εργασίας και η έννοια της μονιμότητας έρχεται σε πλήρη αντίθεση με το κυρίαρχο νεοφιλελεύθερο πρόταγμα. Το 8ο Διεθνές Συνέδριο του Ινστιτούτου Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών ξεκίνησε σήμερα στο Ηράκλειο και ολοκληρώνεται αύριο το απόγευμα στο Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο του Ηρακλείου.